Ευλογητό ο Θεό ο την και και ει του αιώνα των αιώνων. Να μην. Ευλογητό η Χριστέ ο Θεό ημώ, ο, ο πανσόφου ο σύμος, του αλήσαν αδίξα. Καταπέμψα σ' το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. Πατέρα Κυριακέ, και αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μου σήμερα είναι η παγκοσμιοποίηση της αγάπης κατά τον Άγιο Σου τον Αθωνίτη. Η κατά Χριστόν αγάπη είναι καθολική αρετή. Είναι οικουμενική, είναι παγκόσμια. Είναι γνωστή η λόγη της Γραφής. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη είναι μίζων πάντων των αρετών. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη του Θεού είναι προς όλο τον κόσμο και η αγάπη του ανθρώπου πρέπει να μοιάσει με την αγάπη του Θεού να γίνει παγκόσμια. Οι σκοτεινέ και αντίχρηστε δυνάμει θέλουν να δημιουργήσουν την παγκοσμιοποίηση του χρήματο, τη τρομοκρατία, του κέρδου και τη εκμετάλλευση. Ξέρουμε βεβαίω κατά το λόγο του κυρίου ότι ο διάβολο είναι ο κοσμοκράτορας του αιώνα τούτου. Αλλά και μίζων ο εν ή ο εν το Ας ακούσουμε όμως τον Άγιο Σιλουανό πώς μιλάει για την αγάπη. Καθολική, οικουμενική και παγκόσμια είναι η αγάπη του Χριστού. Καθολική, οικουμενική και παγκόσμια είναι η αγάπη της Εκκλησίας. Καθολική, οικουμενική και παγκόσμια είναι η αγάπη των Αγίων μας. Καθολική, οικουμενική και παγκόσμια είναι η αγάπη που είχε ο Άγιος Σιλουανός. Και αυτή την καθολική, οικουμενική και αγάπη και παγκόσμια αγάπη δίδαξε. Ο λόγος του Αγίου Σιλουανού που αναβλύζει από καρδιά γεμάτη αγάπη θα ελκύσει το νου και τη ψυχή του αναγνώστη του ακροατή εφόσον έχει ότα ακούει και οφθαλμούς βλέπει. Ο Άγιος Σιλουανός μιλώντας για την παντοδυναμία της αγάπης λέει «Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος». Η αγάπη δεν εξαρτάται από την πορεία του χρόνου αλλά έχει πάντα δύναμη. Λέγει ο Άγιος μας «Όσο μεγαλύτερη η αγάπη τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο θερμότερη η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Την δασκαλία του Αγίου Λουάνου για την αγάπη τη χωρίζουμε στα εξής κεφάλαια. Η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού Δεύτερον, η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τρίτον, η απάντηση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Τέταρτον, η αγάπη του Θεού δώρα του Αγίου Πνεύματος. Η σχέση μετά, η σχέση των δύο εντολών. Και έκτον, η αγάπη του Θεού, του ανθρώπου στο τον Θεό. Πρώτον, η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Χριστού. Η εμπειρία της αγάπη του Θεού από τον Άγιο Σιλουανό. Ο Άγιος Σιλουανός γνώριζε εν πνεύμα τη Αγία ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη και άμετρη ευσπλαχνία. Γνώριζε από την πείρα του και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια. Εμείς, λέγει ο Άγιος, γνωρίσαμε με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού αλλά εκεί στους ουρανούς η αγάπη του Θεού θα είναι πανυπερτέλεια ο εγώ ο αδύναμος άνθρωπος. Γνώρισα μόνο την αγάπη του Θεού στην τελειότητά της, αλλά δεν μπορώ να την αποκτήσω και καθημερινά θρυνεί η ψυχή μου και συνεχώς σκέφτομαι. Ακόμη δεν έλαβε η ψυχή μου αυτό που ποθεί και της αγάπης του Θεού ουκ έστι τέλος. Η αγάπη εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμη και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχή. Για την αγάπη του Θεού μπορούν να μιλούν μόνο αυ, αυτοί που έχουν αγιότητα και την αποδεικνύουν με τη ζωή τους. Πολλοί μιλούν επιπόλαια για την αγάπη του Χριστού, αλλά τα έργα τους σκανδαλίζουν τον κόσμο, γι' αυτό και τα λόγια τους δεν έχουν τη ζωοποιό δύναμη. Πρώτα, η αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί, αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραυθονία όλη τη κτήση. Ο Θεό ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ω αγάπη. Ο κύριο μα αγαπά περισσότερο από, από όσο μπορούμε εμεί να αγαπήσουμε τον εαυτό μα. Αδυνατό να περιγράψω πόσο πολύ μα αγαπά ο κύριο. Η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το άγιο πνεύμα στη ψυχή αυτού που προσεύχεται και την γνωρίζει το άγιο πνεύμα. Ο Θεό, επειδή σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν, γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, δηλαδή για να γνωρίσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος συναντά τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος να συναντήσουμε εμπόδιο πηγαίνοντας προς να πλησιάσουμε και να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη του Θεού με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Μακάρια η ταπεινή ψυχή, την αγαπά ο Κύριος. Ο Κύριος μας αγαπά πολύ και όμως εμείς πέφτουμε σε αμαρτίες γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Εδώ δηλαδή ο Άγιος Σουλανός λέει ότι γνωρίζει κανείς την αγάπη του Θεού με την ταπείνωση. Όταν είναι ταπεινός τότε γνωρίζει την αγάπη του Θεού, ότι ο Θεός μας αγαπάει. Εμείς ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και ο Κύριος θα μας αγαπήσει όχι μόνο και όχι μόνο θα μας δώσει τη γη, στη γη ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά θα μας αποκαλύψει και όλα τα μυστήρια. Ο Κύριος αγαπά τους ανθρώπους, εντούτοις παρεχωρεί τις θλίψεις για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αδυναμία τους και να ταπεινωθούν και με την ταπείνωση να λάμβουν το Άγιο Πνεύμα. Ας ταπεινωθούμε αδελφοί και ο Κύριος θα μας αγαπήσει. Γνωρίζουμε ότι μας αγαπά ο Κύριος από τη χάρη που δίνει ο Κύριος στην ψυχή. Όταν υπάρχει στην ψυχή έστω και ελάχιστη χάρη τότε αυτή αγαπά τον Κύριο και τον πλησίον και γυρνεύει. Υπάρχει ακόμη και μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν και τότε η ψυχή λησμονεί όλο τον κόσμο. Η ταπεινή ψυχή παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και ζει ενώπιον του με φόβο και αγάπη. Με φόβο μήπως λυπήσει σε κάτι το Θεό. Με αγάπη γιατί γνώρισε πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Ω η κατά Χριστόν ταπείνωση. Δίνει στην ψυχή μια ανέκφραστη εν Θεό χαρά. Και η ψυχή από την αγάπη του Θεού λησμονεί και γη και ουρανό και στρέφεται ολόκληρη με την επιθυμία της προς το Θεό. Για να γνωρίσει κανείς την αγάπη του Θεού δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας. Η ψυχή που είναι υπάκουη, εγκρατής, έχει πνεύμα ταπεινό και αγαπά των πλησίων, ο Κύριος θα την αγαπήσει και θα της φανερώσει τον ίδιο τον εαυτό του, θα της διδάξει τη Θεία Αγάπη και την ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο. Γι' αυτό ο Άγιος προσεύχεται, «Κύριε, δώσε μου την Αγία Σου ταπείνωση για να σκηνώσει μέσα μου η Θεία Σου Αγάπη» και να ζήσει μέσα μου ο Άγιος φόβος σου. Βάζεις στο στόμα του Κυρίου τα παρακάτω λόγια. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Όποιο γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός αγαπά όλο τον κόσμο και δεν με ψημερεί ποτέ για τη μοίρα του, γιατί η πρόσκαιρη θλίψη για το Θεό προκαλεί αιώνια χαρά. Η αγάπη του Θεού δεν έχετε στη ψυχή εξαιτία τη κατακρίσεω ή του μίσου προ τον αδελφό. Όποιο έχει δηλαδή, όπω κατακρίνει και έχει μίσο προ του αδελφού, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Η ψυχή μοιάζει με την ύφη και ο κύριο με τον νυμφίο. Και αγαπούν ο ένα τον άλλον και ποθούν ο ένα τον άλλον. Ο κύριο με την αγάπη του ποθεί τη ψυχή και λυπάται αν δεν να αυτή, σε αυτή το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ποθεί Αυτόν, γιατί σε Αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Η αμαρτωλή ζωή είναι θάνατος της ψυχής. Η αγάπη όμως του Θεού είναι παράδεισος εκείνης της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο Αδάμ, ο πατέρας μας. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό και μόνο η ψυχή εκείνη που γεύτηκε την αγάπη του Θεού μπορεί κάπως να το καταλάβει. Οι άνθρωποι υποσχολήθηκαν με όλη την ψυχή τους στην απόκτηση επιγείων αγαθών και έχασαν την αγάπη του Θεού και γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Αν γνώριζαν οι βασιλείς και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Μακάρι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιατί πολύ μας αγαπά ο Κύριος και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Για να φυλάγουμε όμως τη χάρη πρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς και σε όλες τις θλίψεις μας να ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας αγαπά ως παιδιά Του και η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από την αγάπη της μάνας. Γιατί η μάνα μπορεί να λησμονήσει το παιδί της, ενώ ο Κύριος ποτέ δεν μας λησμονεί. Και αν ο ίδιο ο κύριο δεν έδινε το άγιο πνεύμα στον Ορθόδοξο λαό και στου μεγάλου μα πειμενάρχε, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε πόσο πολύ μα αγαπά. Ο κύριο μα αγαπά περισσότερο από όσο η μητέρα τα παιδιά τη και μα δίνει δωρεάν τη χάρη του αγίου πνεύματο. Η μητέρα κλαίει πικρά για τον αγαπημένο γιο τη όταν δεν τον βλέπει για πολύ καιρό και λέει: Πού είσαι σπλάχνο, μου αγαπημένο, η αγάπη όμω του Θεού είναι ασυγκρίτω μεγαλύτερη και θαυμαστή. Γιατί λοιπόν μα αγαπά τόσο πολύ ο κύριο, δεν είμαστε αμαρτωλοί. Και ολόκληρο ο κόσμο δεν κοίτα εν το πονηρό, όπω λέγει ο Άγιος Ιωάννη ο Θεολόγο. Γιατί λοιπόν αυτό μα αγαπά, Γιατί είναι η αυτοαγάπη. Είναι η αγάπη αυτή που γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο, αν γνώριζε όλο ο κόσμο τον κύριο που αυτό μα αγαπά και πόσο γλυκιά είναι αυτή η αγάπη, και πως τρέφονται με αυτήν όλες οι δυνάμεις του ουρανού. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τους ανθρώπους του που τους αγίασε με το Άγιο Πνεύμα και τους έκανε ομοίους με τον εαυτό του. 2. Η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και όλο τον κόσμο εκφράστηκε με τον αρχομό του Χριστού στον κόσμο. Ο πατέρας μας αγάπησε τόσο ώστε μας έδωσε τον Υιό Του. Ο γέροντας, ο Άγιος Σουλουανός, κατάλαβε, καταλάβαινε τη σάρκωση του Θεού και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο. Έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για τον Θεό. Η αγάπη του Χριστού κυρίως φαίνεται στην ταυρική του θυσία. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σακώνεται, σταυρώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος στο υπερκόσμιο του είναι. Ο Κύριος είπε «Καγώ εάν υψωθώ επί της γης, δηλαδή όταν θα ανέβω στο σταυρό, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν». Έτσι η αγάπη του Χριστού ελπίζει να προσελκύσει όλους κοντά της και γι' αυτό φτάνει ως το κατώτατο σημείο του Άδη. Όπως η αγάπη του Ιησού Χριστού, έτσι και τα πάθη του, Υπήρξαν τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, γιατί αγαπούμε λίγο τον Κύριο. Όποιος όμως αγαπά περισσότερο, αυτός μπορεί να καταλάβει βαθύτερα και τα πάθη του Κύριου. Υπάρχει αγάπη μικρή, υπάρχει αγάπη μεσαία, υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Και όσο τελειότερη είναι η αγάπη, τόσο τελειότερη είναι η γνώση η Εκκλησία κηρύττει στον κόσμο την αγάπη του Χριστού και καλεί όλους το πλήρωμα της Θείας Ζωής, αλλά οι άνθρωποι δεν εννοούν την κλίση αυτή και την απορρίπτουν. Ο Άγιος κάνει έκκληση στα έθνη σαν αληθινός Ιεραπόστολος του Θεού. Καταλάβετε όλα τα έθνη της γης. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος και με έλεος μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε πάντες καγό αναπαύσω ημάς. Ο κύριο αγαπά τον άνθρωπο και εμφανίζεται σε αυτόν όπω ευδοκεί ο ίδιο. Ο κύριο μα αγαπά και μα δέχεται με πραότητα, χωρί καμιά επίπληξη, όπω δεν επέπληξε ο Ευαγγελικό Πατέρας του Νάσο το γιο, αλλά διέταξε να του δώσουν νέα στολή και πολύτιμο δαχτυλίδι στο χέρι και παπούσια στα πόδια και πρόσταξε να σφάξουν το μόσχο το σιτεφτό για να χαρούν για την ανέβρεσή του. Η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να είναι αιώνια μαζί Του και να βλέπουν τη δόξα Του. Ο Κύριος μας αγαπά τόσο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βλέπουμε το σταυρό και γνωρίζουμε ότι σταυρώθηκε για μας και πέθανε εν οδύνες, αλλά εν μόνο η, μόνη η ψυχή δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την αγάπη. Αυτή γνωρίζεται μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Αν γνώριζαν οι άνθρωποι τι είναι η αγάπη του Κυρίου, τότε ολόκληρα πλήθη θα έτρεχαν κοντά στον Κύριο και Αυτός θα θέρμενε όλους με τη χάρη Του. Η ευπλαχνία Του είναι απερίγραπτη. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη Του ποιμένα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η θλίψη Του. Και εμείς τα πρόβατα οφείλουμε να το καταλάβουμε αυτό και να αγαπούμε και να τιμούμε τους ποιμένες μας. Ο Κύριος αγαπά πολύ τον αμαρτωλό που μετανοεί και τον σφίγγει με αγάπη στην αγκαλιά Του. Πού ήσουν παιδί μου. Σε περιμένω από καιρό. Ελάτε να πηγείτε το ζωντανό νερό. Ελάτε να δείτε ότι σας αγαπώ. Και δεν υποφέρω να χαθεί ούτε ένα από τα πρόβατά μου. Και για το ένα ακόμη ο ποιμένας παίρνει τα όρη να το βρει. Ελάτε κοντά μου πρόβατά μου. Εγώ σας έπλασα και σας αγαπώ. Για την αγάπη σας κατέβηκα στη γη και υπέμενα τα πάντα για τη σωτηρία σας και θέλω να γνωρίσετε την αγάπη και να πείτε σαν τους Αποστόλους το Θαβόρ «Κύριε, καλόν ημίν όδε είναι». Ο Κύριος θέλει να αγαπά με τον πλησίον και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος τον αγαπά σημαίνει πως η αγάπη του Κύριου είναι μαζί σου. Και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε κτίσμα και αγαπάς τους εχθρούς, ενώ θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερα από όλους, αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί σου η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα λαοί, δημιούργημα του Θεού, γνωρίστε τον Δημιουργό, Αυτός μας αγαπά. Γνωρίστε την αγάπη του Θεού, ζήστε ειρηνικά και δώστε έτσι χαρά στον Κύριο. Τρίτον πώς βιώνει ο πιστός την αγάπη του Θεού. Η ψυχή από την αγάπη του Θεού ξεχνά τη γη. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Από τη γλυκύτα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η ψυχή που ζει στη γη και είναι ποσκολιμένος στη γη δηλαδή, Αγαπά τα γη να κάλει. Αγαπά τον ουρανό, τον ήλιο, αγαπά του όμορφου κήπου, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Ακόμη αγαπά η ψυχή και τη μουσική και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμω γνωρίσει τον κύριο μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Το λογικό του ανθρώπου διαμαρτύρεται γιατί δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχτεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία. Αυτός ο λογισμός αποσπά το χριστιανό από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη είναι ακατάλλητη. Γι' αυτό όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αυτός και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με τον Κύριο. Την αγάπη του Θεού τη βιώνει η ψυχή που προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού έστω και αν υποφέρει σωματικά. Έτσι, την, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Ε, την αγάπη του Θεού τη βιώνει η ψυχή με την προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχεται, λέει ο Άγιος Σουλάνος, τόσο και περισσότερο του αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού. Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο, θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρεσε και την αγαπά. Η πίστη ότι ο Θεός βρίσκεται υπεράνω κάθε τελειότητα προσελκύει τη χάρη στη ψυχή και το δεν, δεν, υπάρχει καταθλιπτικό αίσθημα εξαρτήσεω, αλλά η ψυχή αγαπά το Θεό ω τον πληστηριέστερο συγγενή, ω πατέρα και ζει με αυτόν. Με την αγάπη σε κάθε κτίσμα και πλάσμα του Θεού και την τήρηση όλων των εντολών και όσων παρήγγειλε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, φτάνουμε στην αγάπη του Θεού. Με την τήρηση των εντολών φτάνουμε στην αγάπη του Θεού. Γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, από το αποτέλεσμα. Ακούσατε προηγουμένως λέει ότι είπε ο Άγιος ότι στο λογικό μας φαίνεται παράλογη και παράλογος ο νόμος του Θεού. Έτσι δεν, είμαστε, δεν είναι παράλογος ο, λόγος, του νόμος του Θεού σήμερα. Πες στον κόσμο ότι, ότι ο θάνατος είναι ένας ύπνος όπως είπε στους γονείς της κόρης του Ιερίου και τον κοροϊδεύαν τον Χριστό, έτσι θα μα κοροϊδεύουν και σήμερα. Αν ερχόταν σήμερα ο Χριστό και έλεγε ότι υπάρχει άλλη ζωή, θα τον κοροϊδεύαν. Αν ερχόταν ο Χριστό και έλεγε ότι η αγάπη είναι αυτή η οποία θα πρέπει να κυβερνά τη ζωή, θα έλεγαν Δεν ξέρει που ζει, θα λέγαμε στον Χριστό. Όταν θα μα έλεγε ότι πρέπει να λέει την αλήθεια, θα λέμε Δεν μπαίνανε αυτά. Ναι. Δεν ξέρει τι μα λε. Θα τον βγάζουμε τον Χριστό ανόητο. Αλλά το λένε και οι πατέρε ότι όταν εφαρμόζουμε τις εντολές, από τις εντολές, από την εφαρμογή των εντολών, νιώθ, καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα, νιώθουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Χωρίς την Ευαγγελική υπακοή, η θεία του εσωτερικού κόσμου παραμένει ερμητικά κλεισμένη και η αγάπη του Χριστού δεν μπορεί να εισχωρήσει και να διαποτίσει με την παρουσία της σε αυτόν τον κόσμο. Ένα άλλο ένα άλλο τρόπο που βιώνει κανεί την αγάπη του Θεού είναι η υπακοή. Η υπακοή που έδειξε πρώτα η κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μα. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, λησμονεί ουρανό και γη. Το πνεύμα καίει και θεωρεί αοράτο το ποθούμενο, τον, τον ποθούμενο. Και η ψυχή χύνει άφθονα γλυκά δάκρυα και δεν μπορεί να αναπαυθεί ούτε μια στιγμή μακριά από τον Κύριο. Γιατί η χάρη του Θεού δίνει δύναμη να αγαπούμε τον αγαπημένο. Όσο δηλαδή προχωρούμε και γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, τόσο και πιο πολύ και τον αγαπάμε. Και τότε από αγάπη χύνονται τα δάκρυα στον πιστό, όταν πλησιάζει τον ποθούμενο και νιώθει την αγάπη του. Αν γνώριζαν όλοι οι λαοί τη γη πόσο αγαπά ο, ο Κύριος κύριο τον άνθρωπο, τότε θα αγαπούσαν τον Χριστό και την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα πουθούσαν να γίνουν καθόλου όμοιοι με αυτόν. Όταν η ψυχή κατέχεται από την αγάπη του Θεού, τότε ο, πώ είναι όλα ευχάριστα, αγαπημένα και χαρμόσυνα. Η αγάπη όμω αυτή συνεπάγεται και θλίψη. Και όσο βαθύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η θλίψη. Ακούσατε που είπε στην αρχή ο Άγιος, Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Η οδύνη που προέρχεται από την ανυπακοή, από την αμαρτία, από, τον, ε, από την, την πτώση στην αμαρτία και αυτότε οδυνάται η ψυχή και πονάει γιατί έθλιψε τον Κύριο και τον παρήκουσε. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγαλύτερος ο πόνος και η οδύνη στον πιστό. Η ευσεβής ψυχή που πόθησε την αγάπη... Και γνώρισε την αγάπη του Θεού, δέχεται μεγάλη επίθεση από τον εχθρό. Τότε αυτό που γνωρίζει την αγάπη του Θεού να ξέρει ότι θα δεχθεί μεγάλη επίθεση. Η ψυχή που είναι βαθιά τρομένη από την αγάπη του Θεού, νιώθει πόνο και οδύνη όταν δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Στην κατάσταση της θεογκαταλείψεω, η χάρη του Θεού, αφού γεννήσει πρώτα σε αυτήν φλογερή αγάπη επιτακρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Η θλίψη της ιστολής της Χάριτος μεταβάλλεται σε γλυκιά μακαριότητα της Θείας Αγάπης. Η γλυκή της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο. Όταν σου παίρνουν την περιουσία, δώσε την μόνο σου. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να αρνηθεί τίποτα. Όποιος όμως δεν γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός δεν μπορεί να είναι ελεήμων γιατί δεν έχει στην ψυχή του τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και ολοκληρώνει το θέμα αυτό για την αγάπη του Θεού με έναν ύμνο ο Άγιος Σιλουανός. «Ω η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Ω ελεήμον Κύριε, φώτισε τους λαούς σου να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν το μεγαλείο της αγάπης σου. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Σε παρακαλώ, ελεή Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης. Αυτό είναι μάλιστα στην εικόνα του Αγίου Σουλάνου, έτσι, όπως ξέρετε. Γνωρίζω, Κύριε, πως αγαπάς το λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευτούν την αγάπη σου να μάθουν ότι εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί είναι δυνατόν και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της. Αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς άπειρα το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να σε λησμονήσει. Κύριε, δώσε να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης πόσο μας αγαπάς και ποια θαυμαστή ζωή χαρίζεις σε όσους πιστεύουν σε σένα. Ναι, αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να, αγαπάς κά, κά, το να αγαπά κάποιο τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπά γιατί είναι άξιο. Εσύ όμω αγαπά όχι μόνο τον Άγιο, αγαπά τον αμαρτωλό στην πτώση του. Και γι' αυτό και εκεί φαίνεται η μεγάλη σου η αγάπη. Κύριε, φώτισε με το, το λαό σου με το πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Θεέ μου, φώτισε μα με το Άγιο Πνεύμα Σου, για να έρθουν όλοι στην επίγνωση της αγάπης Σου. Έχω πολλά στοιχεία μετά ε, για την αγάπη της Παναγίας μας, ότι και η Παναγία μας είχε παρόμοια αγάπη προς το, προς το, ως ολόκληρη την ανθρωπότητα, είχε γεμίσει η καρδιά της με την αγάπη του Θεού, αγαπούσε τέλεια το Θεό και αγαπούσε τέλεια το λαό και αγαπάει τέλεια τους ανθρώπους. Και η μεγάλη της αγάπη φαίνεται επάνω στο σταυρό, διότι η Παναγία μας συγχώρεσε τους σταυρωτές του παιδιού της. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας το τονίζει πολύ ο Άγιος Σουλανός και για να θαυμάσουμε την άπειρη αγάπη της Παναγίας μας. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό, σαν θεάνθρωπος, συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Η Παναγία σαν άνθρωπος συγχώρεσε του σταυρωτές του παιδιού τη. Κάποτε εκεί στη Χαλκιδική που ζω, ήταν ένα, έγινε ένα, ένα, περιστατικό με ένα συνεργείο τη ΔΕΗ. Ήταν ένα παλικάρι ανεβασμένο πάνω στις, στις, στην κολόνα. Πώ έγινε εκεί πέρα ο υπεύθυνο του, ε, του, εργοτάξιου. Δεν πρόσεξε ότι ακόμα ο άλλο ήταν πάνω στα καλώδια και άνοιξαν την τάση και κάηκε το παιδί πάνω στα καλώδια. Ε, θεωρήθηκε υπεύθυνο ο, 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 αυτό που ήταν επικεφαλή τη ομάδα του και οι, οι γονεί του παιδιού αυτού όταν τον έβλεπαν στον δρόμο ορμούσαν πάνω να τον φάνε. Τον έφτιαναν, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν. Εσύ μα στο το παιδί! Εσύ μα κότσε το παιδί! Ξέρετε πώ ειρήνευσε αυτή η μητέρα όταν τη είπα αυτό το πράγμα. Ξέρει, λέω ότι. Και μια άλλη μάνα έχασε το παιδί της. Αλλά δεν έκανε έτσι. Έχεις πόνο, τη λέω. Πονάς γιατί σκοτώθηκε το παιδί σου. Υπάρχει μια άλλη μάνα, η Θεομάνα, που έβλεπε το, έβλεπε το παιδί της επάνω στο σταυρό και το, της το είχε προφητέψει ο προφήτης, ο δίκαιος ε, Σιμεών. Σού δε την ψυχήν διελεύσετε, ρομφέα, θα περάσει την μαχαίρι την ψυχή σου. Κι όμως η Παναγία μας, άνθρωπος ον, του τους σταυρωτές του παιδιού της. Δηλαδή, η Παναγία μας αγαπάει και αυτούς που δεν αγαπούν το παιδί της. <χω> Ο, αν γνωρίζαμε πόσο αγαπάει η Παναγία όλους εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού. Μετά έχω ε, για την αγάπη των Αγίων, πόσο οι Άγιοι πάλι έχουν αποκτήσει τέτοια αγάπη και είναι χαρακτηριστικά, τα ξέρουμε αυτά. Ε, ο Θεός είναι αγάπη και στους Αγίους το Πνεύμα του Άγιο είναι αγάπη. Και, και οι Άγιοι Απόστολοι που γέμισαν από αγάπη και γύριζαν όλο τον κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού για να σώσουν τους ανθρώπους. Και σε πάρα πολλά σημεία και ο Άγιος Άγιος ο Θεολόγος που πήγε αναφέρεται η παράδοση να βγήκε πάνω στο βουνό και βρήκε το μαθητή εκείνο που είχε γίνει ληστή. Ο Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών, διάκονο, όταν την ώρα τη θεία λειτουργία, όταν πήγε να πει στο μεν καλό, στο μεν μεταφόρου και βλέπει τον ίδιο τον κύριο να έρχεται. Αοράτο, έτσι. Όχι με. Όταν είδε τον κύριο και τον αγάπησε τόσο πολύ η ψυχή του, ώστε άλλαξε ολόκληρος από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης μας μιλάει για την αγάπη των αγγέλων. Οι άγγελοι έχουν πολύ αγάπη στους ανθρώπους και γι' αυτό και μας υπηρετούν και μας διακονούν. Και τελειώνει με μια προσευχή τους, τους α, Αγίους. Άγιοι πάντες, οικετέφεσε τον Κύριο για μένα. Εσείς βλέπετε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς. Γιατί στη γη αγαπήσετε το Θεό με όλη την ψυχή και όλη τη σας Και έχουμε στο άλλο κεφάλαιο η αγάπη του ανθρώπου στον συνάνθρωπο. Ο Άγιος είχε προσωπική βίωση της αγάπης προς τον πλησίον. Πολλοί στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Ρωσικό, στο Άγιο δεν τον αγαπούσαν τον Άγιο. Ξέρετε, τότε που ήταν ο Άγιος Σουλάνος, το Ρωσικό το μοναστήρι είχε 4.000 μοναχούς. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, τον έβριζαν κατά πρόσωπο, τον αποκαλούσαν πλανεμένο. Άλλοι έλεγαν «Ου, ο καταραμένος Άγιος». Ναι. Αλλά αυτός ποτέ δεν απήντησε με ανάρμοστο τρόπο. Αυτό ήταν βέβαια δώρο της χάριτος, για τη διαφύλαξη της, όποια, οποίας αγωνίστηκε έντονα όλη τη ζωή του. Και από τότε πέρασαν 45 χρόνια και ποτέ ούτε μια φορά δεν δέχτηκε σαρκικό λογισμό, ούτε μια φορά δεν οργίστηκε εναντίον κάποιου. Γιατί η καρδιά θυμάται την αγάπη του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονεί τις προσβολές. Λυσμονεί τις προσβολές η καρδιά που θυμάται την αγάπη του, του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη στον πλησίον. Ο γέροντας Σιλουανός είχε στις διαταγές του 200 αγάπης. Ακούστε τώρα. Ήταν στο μοναστήρι αλλά κάθε, κάθε μήνα... Ερχόντουσαν, λέει, τρία καράβια με σιτάρι από τη Ρωσία για 4.000 μοναγού. Και πόσους εργάτε εκεί, έφταναν τρία, τρία καράβια με σιτάρι, ένα με καλαμπόκι και ένα κρυθάρι. Και είχε 200 άτομα, 200 εργάτε, και μάλιστα από τη Χαλκιδική ήταν οι περισσότεροι, από τη Μακεδονία, που πήγαιναν και δούλευαν εκεί στο μοναστήρι. Και ο Άγιο ήταν υπεύθυνο του Μήλου του αγιοστασίου, δηλαδή του, του, Μήλου που άλεθε τα, τους καρβούς. Το πρωί γυρνούσε τα εργαστήρια και έδινε τις γενικέ γραμμέ, σε γενικές γραμμές οδηγίες στους αρχιεργάτες και μετά γύριζε στο κελί του να κλάψει για το λαό του Θεού. Η καρδιά του, πονούσε για τους εργάτε και έχει δάκρυα για, τον καθένα τους. Έλεγε «Να ο Μιχάλης άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται εδώ για λίγα γρόσια. Πώς να αισθάνεται τόσο μακριά από το σπίτι του, χωρίς να βλέπει ούτε τη γυναίκα ούτε τα αγαπημένα του παιδιά. Να ο Νικήτας, από τη Νικήτη, μόλις παντρεύτηκε και εγκατέλειψε την νεαρή γυναίκα του έγκυο και τη γρία μάνα του. Τι να τάχα όταν αποχωρίστηκαν από το νεαρό αγαπημένο γιο και άντρα. Να ο Γρηγόρης, άφησε τους γιάντες γονείς του, τη νέα γυναίκα του και δύο μικρά βρέφη και ήρθε εδώ να εργαστεί για ένα κομμάτι ψωμί. Τι θα εξοικονομήσει εδώ, Τι φτώχεια θα είχαν για να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν όλου του δικού του, Σε τι φοβερή στέρηση και θλίψη ζει όλο αυτό ο λαό. Να ο Νίκο, ακόμη τελείω παιδί, Με πόση λύπη θα τον έστειλαν οι γονεί του τόσο μακριά σε ξένου ανθρώπου για να πάρει ένα το ζητιάνου. Πόσο θα λυπάται η καρδιά των γονιών του, ο μέσα σε πόση φτώχεια και παθήματα ζει ο λαός και όλοι είναι σαν τα απολότα πρόβατα. Κανένας δεν γνωρίζει για αυτούς να τους οδηγήσει, να τους διδάξει. Μαθαίνουν κάθε είδους διαστροφές, γίνονται άγροι, σκληροί. Έτσι μιλούσε ο Άγιος και η καρδιά του έπασχε για όλους τους φτωχούς. Χωρίς αμφιβολία έπασχε περισσότερο από τους ίδιους. Γιατί αυτός έβλεπε στη ζωή τους και όσα οι ίδιοι αγνοούσαν. Η καρδιά μιλά στην καρδιά, λέει μια παροιμία. Ο γέροντα προσευχόταν μυστικά για το λαό του Θεού. Οι εργάτε το αισθάνονταν αυτό και τον αγαπούσαν. Ποτέ δεν του επιβάρυνε με ασφυκτική παρουσία και επιτήρηση όταν εργάζονταν και εκείνοι πάντα πρόθυμοι εργάζονταν, μάλλον χαρούμενοι και πιο δραστήρια από του άλλου. Οι άλλοι οικονόμοι του μοναστηριού. Πρόσεχαν τα συμφέροντα της Μονής. Ποιος όμως δεν ξέρει πως όταν εμφανίζεται η μέρημνα για το συμφέρον τότε παραθεωρείται ο άνθρωπος, έλεγε ο ίδιος ο Άγιος. Ο Άγιος έβλεπε το συμφέρον, το πραγματικό συμφέρον της Μονής προπαντός στην τήρηση των εντολών του Χριστού. Ο Κύριος πλαχνίζεται τους πάντες, έλεγε, και όχι μόνο το έλεγε, αλλά συνέπασε και αυτός μαζί με όλους. Γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, από Πνεύμα Χριστού. Από όσα έβλεπε στη ζωή γύρω του, από τις αναμνήσεις του προσωπικού του παρελθόντος και από τη βαθύτερη προσωπική του πείρα, ζούσε τον πόνο του λαού σε όλο τον κόσμο και η προσευχή του δεν είχε τέλος. Προσευχόταν ευχή μεγάλη για όλο τον κόσμο. Λυσμονούσε τον εαυτό του από συμπόνια για τους ανθρώπους, για να έχουν ειρήνη και να σωθούν ποθούσε να χύσει το αίμα του και πράγματι το έχινε στις προσευχές του. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα έλεγε ο Άγιος. Είναι τάχα ανάγκη να πούμε ποια ένταση προσευχής ε, ε, και ποιο πένθος δείχνουν αυτά τα λόγια. Η αγάπη αφομοιώνει τη ζωή του αγαπημένου. Όποιος αγαπά τον αδελφό είναι φυσικό να επιθυμεί να εκπληρώσει το θέλημα του αγαπημένου, να ταπεινωθεί μπροστά του. Αν δεν δείχνουμε τα, ταπείνωση μπροστά στον αδελφό και δεν κάνουμε υπακοή σε έργα πάντα μικρά και κατά κανόνα, τότε πώ θα είμαστε ταπεινοί μπροστά στον Θεό και υπάκουοι σε αυτόν κατά την εκπλήρωση του μεγάλου και αιωνίου θεληματό του, λέγεται ο Άγιο, ότι αν θέλουμε να δείχνουμε αγάπη στον στους αδελφού, θα είμαστε ταπεινοί απέναντι στου αδελφού. Και θα κάνουμε και υπακοή στου άλλου. Και έτσι θα, μάθουμε να, θα κάνουμε υπακοή στα μικρά για να κάνουμε υπακοή στα μεγάλα που μας δάει ο Θεός. Πώς θα ανταποκριθούμε στην αγάπη, στην εντολή αγαπήσεως των πλησίων σας σε αυτόν η αγάπη του εχθρούς ημών. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση της υπακοής είναι απαραίτητη όχι μόνο σε σχέση με τον Θεό αλλά σε σχέση και με τον πλησίον, εφόσον μας ζητά κατορθωτά πράγματα που δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού μακάρια η ψυχή που αγαπά τον αδελφό. Μέσα της ζει αισθητά το πνεύμα του Κυρίου και τη γεμίζει ειρήνη και χαρά και αυτή θρηνεί για όλο τον κόσμο. Και η πίστη, αποσέξτε τώρα μια, ε, πώς ο Άγιος συνδέει την αγάπη με τις υπόλοιπε αρετές. Η πίστη είναι αγάπη, αλλά αμυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από τον κατώτατο βαθμό της αγάπης σε ανώτερο, δέχεται απαραίτη... διέχεται απαραίτητος από το φόβο. Η αγάπη με την εμφάνισή της αποβάλλει το φόβο. Αλλά ο φόβος που διώχθηκε από τη μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη για να ξαναγεννηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείω το φόβο αλλά το, το φόβο εκείνων που κόλασιν έχει. Η συμπάσκουσα αγάπη γεννά την ετοιμότητα για αυτοθυσία για το καλό του πλησίον και συγχρόνως η αγάπη προσελκύει με ακρότατο τρόπο τον όλο άνθρωπο στο Θεό. Και λέει την εξής προσευχή ο Άγιος «Ο Κύριε, δώσε μου δάκρυα για να κλαίει η ψυχή μου ημέρα και νύχτα» από αγάπη για τον αδελφό. Και όταν προσευχόταν για κάποιον, ο Θεός θα τον φωτίσει, είπε το εξής ο Άγιος, έλεγε, «Κύριε, συνέτησε το δούλο σου, εσύ τον αγαπάς». Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, λέγει ο Άγιος, έχει και συνέπεια αγάπης για τη σωτήρια όλων. Και αυτό είναι γνωστό, έτσι. Είμαι γέρος και, θε, και περιμένω το, το, το θάνατο. Και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό για τον οποίο αγωνιάει η ψυχή μου. Για πολλά χρόνια η ζωή του Αγίου Σιλουάνου ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμά τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πω όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμο θα διαφυλάσσεται από τον Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείω από, από το πρόσωπο τη γη η αγάπη για του εχθρού τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πύρ της γενικής εράξεως. Λέγει ο Άγιος, μας δόθηκε η εντολή να αγαπάμε και η αγάπη του Χριστού πλαχνίζεται τους πάντες. Ο Θεός μας έδωσε μεγάλη αγάπη και αγάπησα κάθε πράγμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Όταν γύρισα στο κελί μου, προσευχόμουν με δάκρυα στο Θεό για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Πολλοί δεν νοιάζουν για τη σωτηρία του κόσμου, γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος όμως την διδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Η, αγάπη που, η ψυχή που αγαπά επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά παρά για τον εαυτό της. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που αγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Η αγάπη για του εχθρού. Ο κύριο μα έδωσε εντολή να αγαπούμε του εχθρού και όποιο αγαπά του εχθρού εξομοιώνεται με τον κύριο. Η αγάπη για του εχθρού δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Γι' αυτό, μόλι σε προσβάλλει κάποιο, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσει την ειρήνη του Θεού στη ψυχή σου. Παράδειγμα αγάπη προ του εχθρού έδωσε ο ίδιο ο κύριο. Προσευχόταν για του σταυρωτέ του. Πάτερ, άφε αυτή ουγαρίδε ετυπιούσιν. Ο Αρχιδιάκονος Στέφανο προσευχόταν για αυτού που τον λιθοβολούσαν για να τον θανατώσουν. Κύριε, μη στήσει αυτή την αμαρτία τάφτη. Και εμεί, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη χάρη, πρέπει να προσευχόμαστε για του εχθρού. Αν δεν σπλαχνίζεσαι τον αμαρτωλό που θα βασανίζεται στο πυρ, σημαίνει πω μέσα σου δεν ζει η χάρη του αγίου πνεύματο, αλλά πονιαίο πνεύμα. Ενώσο λοιπόν ζει ακόμη, αγωνίσου να απαλλαγεί με τη μετάνοια από αυτό. Η Εκκλησία κηρύττει στον κόσμο την αγάπη του Χριστού και καλεί όλους να τηρούν την αντολή του Χριστού, αγαπάτε του εχθρού ημών. Ο Άγιος Σιλουανός διέκρινε του ανθρώπου όχι σε εχθρού και φίλου. Ξέρετε πολύ καλά την διάκριση που έκανε. Όχι σε εχθρού και φίλου, αλλά σε εκείνου που γνωρίζουν και σε εκείνου που αγνοούν το Θεό. Αυτό που με μισεί δεν είναι κακό, δεν είναι εχθρό μου. Αγνοεί το Θεό. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπά. Εγώ πάλι έχω εχθρό. Γιατί αγνοώ το Θεό. Η αγάπη προ τον συνάνθρωπο είναι ανεξάρτητη από αν αυτό μα ευεργετεί ή μα κακοποιεί. Και σε αυτό βλέπουμε την ομοιότητα προ τον Χριστό, ο οποίο ύπλωσε τα σχέδια σε του Σταυρού για να ελκύσει πάντα στου ανθρώπου. Αγάπη κατά τον Άγιο Σολονό σημαίνει συνενοχή και συνυπευθυνότητα στις αμαρτίες του άλλου. Το, το, έχουμε ξανακούσει ίσως ότι ο Άγιος λέει ότι αγαπάς τον άλλον, παίρνει την ενοχή του επάνω σου. Ο άλλος είναι υπεύθυνο για μια αμαρτία, την αμαρτία αυτή την παίρνει επάνω σου. Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη του προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί, γιατί κυρίω δεν, δεν είναι. δυνατόν να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα επωφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θεριαβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώ από τον εχθρό. Μεγάλο είναι μόνο ένα, το να ταπεινωθεί κανεί γιατί η υπερηφάνεια μας εμποδίζει να αγαπάμε. Ο λόγος αυτός αγαπάτε τους εχθρούς ημών είναι το πήρα εκείνο που έφερε ο Κύριος στη γη με την εσάρκωσή του. Ο Εχθρό καταδιώκει την αγία μα Εκκλησία. Πώ λοιπόν εγώ θα τον αγαπώ, Και εγώ θα σου πω. Η φτωχή ψυχή σου δεν γνώρισε το Θεό. Δεν γνώρισε πόσο μα αγαπά και με ποιον πόθο περιμένει όλοι να μετανοήσουν και να σωθούν. Ο κύριο είναι αγάπη και έδωσε στη γη πνεύμα Άγιο, το οποίο διδάσκει την ψυχή να αγαπά του Εχθρού και να εύχεται για αυτού ώστε να σωθούν. Αυτό είναι η αγάπη. Αλλά αν κρυθούν αυτοί κατά τα έργα του, τότε είναι άξιοι τιμωρία. Και ολοκληρώνει το θέμα του με την εξή προσευχή. Κύριε, όπω εσύ ο ίδιο προσευχώσουν για του εχθρού, έτσι δίδαξε και εμά με το άγιο σου πνεύμα να αγαπάμε του εχθρού μα. Τώρα, έχει ένα άλλο θέμα. Η απάντηση η δική μα στην αγάπη του, του Χριστού. Ενώ η αγάπη του Θεού είναι τέλεια και μέχρι τέλους η αγάπη η δική μας, όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μία δύναμη που βάζει στην αγάπη εμπόδιο, ώστε να μην φτάσει στο απόλυτο. Τι άγγε είναι αυτό, είναι το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η, η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη σωτηρία. Στην τέλεια αγάπη και στην τέλεια θυσία του Χριστού μερικοί, άγνωστο ποιοι και πόσοι, μπορούν να απαντήσουν με την αιώνια απόρριψη του Θεού. Εγώ δεν, θε, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν σε θέλω. Ο Άγιος γνώριζε εν πνεύματι Άγιο ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη και άμε, άμετρη ευσπραχνία. Όμως, η γνώση της αλήθειας αυτής δεν τον οδήγησε στη σκέψη ότι οπωσδήποτε όλοι θα σωθούν. Η συνείδηση της δυνατότητας της αιώνιας απώλειας παρέμεινε βαθιά στο πνεύμα του. Η Εκκλησία κηρύττει στον κόσμο την αγάπη του Χριστού και καλεί όλους το πλήρωμα της Θείας Ζωής, αλλά οι άνθρωποι δεν εννοούν την κλήση αυτή και την απορρίπτουν. Και το κήρυγμα της Εκκλησίας, δηλαδή ο ίδιος ο λόγος αγαπάτητος εχθρούς ημών, δεν χωράει στον κόσμο και γι' αυτό ο κόσμο σε όλου του αιώνε κατεδίωκε και θα καταδιώκει την αληθινή Εκκλησία, φώνευε και θα φωνεύει του διακόνους τη. Μετά κάνει πολύ λόγο ο Άγιος Σιλουανό, το έχετε ήδη ακούσει, ότι η αγάπη είναι δώρα του Αγίου Πνεύματο. Η αγάπη του Θεού σε εμά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματο, να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Η αγάπη προς τους αδελφούς είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη και η προσευχή για όλο τον κόσμο είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όποιος διδάχθηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα, πενθεί όλη τη ζωή του για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την δότη της σωτηρίας και χύνει πολλά δάκρυα για το λαό και η χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Όταν όμω η ψυχή γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματο την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά ότι ο κύριο είναι πατέρα μα. Ο γνησιότατο, ο πλησιέστατο, ο πιο αγαπημένο, ο πιο αγαθό. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να αγαπά το Θεό, όπω παρήγγειλε ο Θεό, ο κύριο, με όλο το νου και την καρδιά και με όλη την ψυχή και τον πλειοσύνο ω εαυτόν. Και τελειώνει με προσευχή πάλι στο Άγιο Πνεύμα. Κύριε ελεήμων Δίδαξέ μας όλους με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου, ώστε, ώστε όλοι εμείς εν το φωτίσου, να μπορούμε να κατανοήσουμε το πλήρωμα της αγάπης Σου. Φώτισέ μας με τη χάρη Σου και αυτή θα θερμάνει τις καρδιές μας για να Σε αγαπούμε. Στη συνέχεια ο Άγιος σχετίζει τις δύο εντολές, την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τους αδελφούς. Επαναλαμβάνει αυτά τα λόγια του Αγίου του Θεολόγου, ότι είναι ψεύτης αυτός ο οποίος λέει ότι αγαπά το Θεό και δεν αγαπάει τους αδελφούς του. Και ε, μας λέγει ότι ο ασκητής όταν απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή. Εντολή προς το Θεό, η αγάπη προς το Θεό και στην προσωπική μετάνοια που παίρνει ένα χαρακτήρα ίσως εγωιστικό. Αργότερα όμως η μετάνοια φτάνει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή όταν γευθεί τη χάρη τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Όποιο αγαπά το Θεό περικλεί στην υποστατική του ύπαρξη τη ζωή του αδελφού. Όποιο αγαπά όλο τον κόσμο αγκαλιάζει εν πνεύματι όλο τον κόσμο. «Η αγάπη του Χριστού ω θεία εντολή και δώρα του Αγίου Πνεύματος, του ενό, που ενεργεί σε όλα, συνδέει οντολογικά σε ένα. Και η σωτηρία κατορθώνεται με την τήρηση των εντολών του Χριστού για την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Ο σωτήρας Χριστός είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, δει τον Κύριο τον πράο και ταπεινό, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον». Και γίνεται η ίδια η ψυχή πράει και ταπεινή. Και τέλος, η αγάπη προς τον Χριστό, η δική μας. Λέει το εξής. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού θα πει, εγώ δεν τηρήσα τις εντολές. Αυτό είναι, είναι ε, κανόνας σε όλη, όλη τη ζωή των Αγίων. Όταν πλησιάζουν τον Θεό τότε νιώθουν οι Άγιοι ότι είναι γη και σποδός, ότι είναι τέλεια αμαρτωλή, ότι δεν είναι άξιοι. Αν και προσεύχομαι μέρα και νύχτα και προσπαθώ να εργαστώ κάθε αρετή, όμως δεν εκπληρώνω την εντολή της αγάπης προς το Θεό. Μόνο σπάνια φτάνω προς στιγμή τη την εντολή του Θεού, αλλά η ψυχή μου ποθεί να μένει διαρκώς σε αυτήν. Όταν εισέρχονται ξένες σκέψεις στο νου, τότε ο νους διχάζεται ανάμεσα στο Θεό και το λογισμό. Άρα δεν εκπληρώνεται η εντολή αγαπήσεις εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου. Όταν μέσα στο νου μας υπάρχουν άλλες σκέψεις, άρα η σκέψη μας, ο νου μας, ο νους μας δεν είναι στο Θεό, δεν αγαπάει το Θεό εξ όλης της διανοίας. Αν μέσα στη διάνοια υπάρχουν άλλες σκέψεις και άλλοι λογισμοί, άρα δεν υπάρχει η αγάπη για το Θεό. Το πλήρωμα της αγάπης προς το Θεό είναι η πλήρη συγκέντρωση όλων των δυνάμεων του είναι μας στο Θεό, μέχρι να γίνουμε απρόθυμοι για τη στροφή προς τον εαυτό μας, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, μέχρι να φτάσουμε σε τέλειο μίσος του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας και γι' αυτό όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνω την πίκρα για την απώλεια, αυτή αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Όποιος, όταν αγαπά κάποιο, όταν αγαπά κάποιον, θέλει να τον σκέφτεσαι, να μιλά για αυτόν, να είσαι μαζί του. Η ψυχή αγαπά τον κύριο ω πατέρα και δημιουργό και παρίσταται ενώπιον του με φόβο και αγάπη. Με φόβο γιατί είναι ο Κύριος, με αγάπη γιατί η ψυχή του τον γνωρίζει ως πατέρα γεμάτο «Έλεος και η χάρη Του είναι γλυκύτερη από κάθε τι άλλο». «Και αν ακόμη όλα τα βλέπει και όλους τους αγαπά, όμως επάνω από όλους θα αγαπά τον Κύριο». «Η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερη ακόμη και από την αγάπη της γυναίκας, προς την οποία ελκύονται όλοι εκτός από αυτούς που έχουν το πλήρωμα της χάρη Του Θεού, γιατί η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο και τον διδάσκει να αγαπά απόλυτα τον Θεό» πεπιερωμένη με την αγάπη του Θεού, η ψυχή δεν αγγίζει τον κόσμο. Παρότι ζει στη γη ανάμεσα στου ανθρώπου. Η ψυχή λησμονεί όλα τα επίγεια από τη μεγάλη αγάπη τη για τον Θεό. Ο Μέγα Αντώνιο είπε: Εγώ δεν φοβάμαι πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Όποιο φοβάται την αμαρτία, αυτό αυτός αγαπά τον Θεό. Όποιο έχει κατάνοιξη, αυτό αγαπά περισσότερο. Όποιο έχει στη ψυχή του φω και χαρά, αυτό αγαπά ακόμη περισσότερο. Και όποιο έχει τη χάρη και στη ψυχή και στο σώμα, αυτό έχει την τέλεια αγάπη. Τέτοια χάρη έδινε το Άγιο Πνεύμα στους μάρτυρες και με αυτήν υπέμεναν με γενναιότητα όλους τους πόνους. Έχει μια πολύ σπουδαία δασκαλία ο Άγιος Σιλουανός ότι η αγάπη του Θεού λέει περνάει, περνάει, στη ψυχή αλλά περνάει και στο σώμα. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας, οι μάρτυρές μας δεν τους λίγιζαν τα μαρτύρια και τα βάσανα, γιατί η αγάπη προς το Θεό είχε περάσει από την ψυχή τους, τη διάνοιά τους και είχε περάσει και στο σώμα τους και το σώμα τους δεν ένιωθε πλέον τον πόνο που θα, την, θα λίγιζε την ψυχή στην άγνηση του Χριστού. Και τελειώνει με, με, ο Άγιος Σιλουανός με την προσευχή για την αγάπη προς τους ανθρώπους, προς τον Χριστό. «Ω αγάπη του Κυρίου, όποιος σε γνώρισε, σε αναζητεί ακούραστα και κράζει μέρα και νύχτα. Εσύ ανέστησες τη ψυχή μου, για να αγαπά εσένα και των πλησίων και μου δίνεις δάκρυα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Σε ποθώ Κύριε και σε νεαζητώ με δάκρυα. Πώς να μη σε ζητώ, εσύ μου έδωσες να σε γνωρίσω ένα Αγίο Πνεύματι και η Θεία αυτή γνώση προσελκύει αδιάλειπτα τη ψυχή μου κοντά σου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Σας ευχαριστώ.